Είναι πραγματικά υπέροχο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Ήρθατε σήμερα, ο καιρός μας έκανε τη χάρη και μας επέτρεψε να κάνουμε την πρώτη παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι όλη του η πορεία πάντα έτσι χαρούμενη, με χαρούμενες φατσούλες και να περνάμε όμορφα. Δύο λόγια δεν θα σας πειράσω για να ξεκινήσει η παράσταση. Η ομάδα που θα παρακολουθήσετε είναι η ομάδα Όνειρο Είναι. Είναι μια μεικτή συμπεριληπτική ομάδα που σημαίνει παιδιά για κάποιους που δεν ξέρουν, αλλά και για μεγάλους, γιατί και εγώ δεν ήξερα. Σημαίνει ότι συμμετέχουν καλλιτέχνες με αναπηρία. Οπότε αυτό που θα δείτε είναι μια παράσταση που είναι ιδιαίτερη σίγουρα, έτσι. Και θέλουμε με αυτή την παράσταση να σηματοδοτήσουμε το σπάσιμο σε κάποια στερεότυπα που έχουν να κάνουν με την αναπηρία. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω, το μόνο που θέλω να σας πω, παιδιά, θέλω μια χάρη από εσάς. Θα συμμετέχετε όταν θέλω στην παράσταση. Για να ακούσω. Τέλεια. Σας αγαπώ, είστε υπέροχο κοινό. Λοιπόν, να πεις δύο κουβέντες ο Γιάννης ο Κολοφός. Θα του δώσω ένα παλαμάκι να πάρει τα πάνω του. Καλησπέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που συνεργαστήκανε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κατάμεστο ανοιχτό θέατρο. Ένα κατάμεστο ανοιχτό θέατρο στην πρώτη θεατρική παράσταση που φιλοξενεί η πόλη μας. Αυτό ήταν στοίχημα για εμάς. Ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα σήμερα να μπορέσουν να αισθανθούν ένα αγκάλιασμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ακούνε στο όνομα Αλεξάνδρα, Φιλίτσα, Γιώργος, Παναγιώτης, Δώρα, όλοι αυτοί που ξεκινάνε από το Α και το τελειώνουν στο Ω το όνομά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως ευχαριστώ τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα μπροστά μας και έρχονται για πρώτη φορά. Το φίλο μου, αυτόν εδώ, που μου είχε δώσει υπόσχεση να είναι μαζί μου. Εσύ, πού είσαι, έλα μαζί μου εσύ. Πώς είναι, και ο Μαρίνος μας είχε δώσει υπόσχεση. Η Σοφία φωνάζει, συγγνώμη. Το στίχημα ήταν αυτό εδώ, να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Το Μαρίνο εγώ τον γνώρισα πριν 3 μέρες και του ζήτησα να έρθει εδώ. Και ευχαριστώ τους γονείς τους που τον έφερανε εδώ πραγματικά. Και θα ήθελα ένα μεγάλο φιλί από τον Μαρίνο, το έχω. Θα μου το δώσεις. Κόσμο ρε. Είναι δύσκολος ο Μαρίνος. Ευχαριστώ πολύ.
φορτισμένη. Τι να λέμε συλλυγμένη. Διότι ποιος δεν να γυρίσει, παραμύθι να γυρίσει. Όταν ήμουν μικρός... Πόσο μικρός! Τόσο μικρός! Είχα ένα πολύ μεγάλο βιβλίο που το έλεγαν... Αληθινές ιστορίες! Ήταν ένα βιβλίο που μιλούσε για τα Παρθένα δάση. Είχε μέσα κάτι ζωγραφιές τόσο όμορφες! Τόσο όμορφες! Σαν το ταλές! Τις κοιτούσα με τις ώρες αυτές τις ζωγραφιές. Δεχόταν να τις βλέπω. Ώσπου το δάσος άρχισε να ζωντανεύει λίγο λίγο μπροστά στα μάτια μου με τα ζώα του. Ελέφαντα! Με τα πουλιά του. Τι είναι αυτό? Κουκουβάγια! Φτιάξω καλά τώρα εγώ. Με τα ψάρια του. Για σ' ακούσω! Τι είναι αυτό? Πουρπουλίτρες! Και με τα φίδια του, παιδιά! Γιατί ξέρετε, μερικά φίδια έχουν πολύ παράξενες συνήθειες, όπως ας πούμε ο βόας! Ο βόας! Έλεγε το βιβλίο, τυλίγεται γύρω από τη λία του και τη σφίγγει! Τη σφίγγει! Τη σφίγγει! Τη σφίγγει! Ώσπου να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Έπειτα την καταπίνει αμάσιτη και το παίρνει ο ύπνος. Ξέρετε πόσους μήνες χρειάζεται ένας βόας για να χωνέψει τη λία του? Ξύπνα, λέω, ένας βόας. Πόσους μήνες χρειάζεται ένας βόας για να χωνέψει τη λία του? Η βοήθεια του κοινού. Αχα, για να δω. Βλέπουμε καθόλου National Geographic? Ναι! Ή μόνο Power of Love? Και My Style Rocks? Λοιπόν, παιδιά, η απάντηση για το πόσους μήνες χρειάζεται ένας φως για να χωνέψει τη λία του είναι από το 1 μέχρι το 10. Παρακαλώ, κύριε μου. Από το 1 μέχρι το 10. Τι κοιτάς, στεριά. Δεν βρέχει. Πόσο, από το 1 μέχρι το 10, πες το ανάλυσμα. Εγώ λέω 6. 6! Μπράβο! Πιστεύω να το δουλάρεις. Όχι. Έξι. Δεν έχω τηλέφωνο απάνω. Πόσο λένε? Νίκος εδώ. Νίκο, έχεις παιδιά? Έχω ο Μαρίνος. Ωραία. Ο Μαρίνος. Μαρίνο, κερδίζεις 3 δωρεάν συνεδρίες απεξάρτησης από το ίντερνετ. Λοιπόν, 6 λοιπόν μήνες χρειάζεται, παιδιά, ένας βόας για να χωνέψει τη λία του. Αυτή η ιστορία δεν έλεγε να φύγει από το μυαλό μου. Τη σκεφτόμουν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, ώσπου ένα πρωί είχα μία ιδέα. Τι είναι αυτό, Αλέξανδρε? Μία ιδέα. Φύγε από το κακή ιδέα, εξαφανίστε. Είχα λοιπόν μία ιδέα. Πήρα ένα μολυβί και ζωγράφισα στο χαρτί το πρώτο μου σχέδιο που θα απεικόνιζε την περιβόητη αυτή ιστορία με το βόα. Έλα. Γεμάτος χαρά φώναξα τους γονείς μου να καμαρώσουν το αριστούργημά μου. Ποπό! Ποπό! Έλα, παιδί μου! Έλα, λίγο! Έλα, παιδί μου! Αγαπητοί καρδί, έλα μην τρομάξετε! Γιατί να τρομάξουμε, βρε, αγόρι μου, δείξε μας τι έφτιαξες! Α, ένα καπέλο! Πολύ ωραίο, αλλά παιδάκι μου, έχουμε και δουλειά. Ναι, μη μας φωνάζεις τώρα για το παραμικρό για το συνομίζημα. Συνέχισε, παιδί μου, να ασχολείσαι με αυτά που κάνεις. Ο παπάς, τάξ, όπα. Συγγνώμη λίγο, εγώ δεν είχα ζωγραφίσει ένα καπέλο. Όχι καπέλο! Εγώ είχα ζωγραφίσει ένα βόα που είχε καταπιεί έναν ελέφαντα. Σκέφτηκα λοιπόν να ζωγραφίσω ένα δεύτερο σχέδιο. Για να εξηγήσω στους μεγάλους, παιδιά, για τους μεγάλους πρέπει να εξηγήσεις τα πάντα, αλλιώς δεν καταλαβαίνουνε. Λοιπόν, τι θα έκανα?
στο εσωτερικό του καπέλου θα ζωγράφιζα έναν βόα που είχε καταπιεί έναν ελέφαντα. Αυτό και έκανα. Ξαναπόναξα λοιπόν τους γονείς μου να καμαρώσουν το δεύτερο μου αριστούργημα. Μαμά! Τι είναι πάλι βραγόρι μου, σου είπαμε, έχουμε και δουλειές. Ελάτε λίγο πάλι. Τι είναι αγόρι μου. Τώρα είμαι σίγουρο. Θα καταλάβετε. Για να δούμε. Τι αλήθεια. Ρε πουλάκι μου. Πριν αυτά που κοίταξε αγόρι μου να μάθεις μαθηματικά, φυσική, χημεία, όλα αυτά τα χρήσιμα. Μαθηματικά, φυσική και χημεία, όπως ο πατέρας του, ο οποίος διάπρεψε στον πόλεμο από μένα. Από μένα γιατί, γιατί άμα σε ένα ζαμάτι, όχι με το Facebook αυτά, όχι το παπούτσι, όχι το παπούτσι. Μη φωνάζεις μπροστά στα μικρό. Τι μη φωνάζει. Φύγανε. Φύγανε. Ε. Ήμουνα πολύ στεναχωρημένος, παιδιά. Hey, oh boy! Τράβα! Καλά, τράβα! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, Άλεξ! Μπράβο, μπράβο! Όχι, μην παίρνεις, Άλεξ! Επίσης, μπορούσα να ξέρω με μία ματιά με την γεωγραφία αν βρισκόμουν πάνω από την Αυστρία. Ε? Das ist eine Fetan, Fetan, alle Fetan, Ortoton, Erdlin, Volkswagen. Bravo, bravo, alle, dann liebe ich, dann liebe ich, alle.